Με το μεταξύ, τώρα με το Περιστέρι, θυμήθηκα το χθεσινό το ανέκδοτο του. Θέλει να πει το δεύτερο, ναι. Το οποίο ήταν, δεν ξέρω, μου άρεσε από αυτά τα υποχθόνια. Όπου είναι τύπο ο οποίο δουλεύει σε γραφείο τελετών, ρε παιδί μου. Και δυστυχώ εκείνο το βράδυ ήρθε ένα γνωστό τη γειτονιά. Έχασε τη ζωή του. Οριζόντιος, πέθανε. Και πήγε ο Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος. Πέθανε ο Αλεξόπουλος. Πάει ο Αλεξόπουλος. Και ο άνθρωπος δουλεύει στο γραφείο τελετών. Εντάξει, τον ήξερα. Αμά, λέει ο κ. Αλεξόπουλος. Κρίμα και λοιπά. Αλλά επαγγελματίας κάνει τη δουλειά του. Ξέρεις, περιποιούνται το νεκρό. Ξέρεις το ένα το άλλο λίγο. Και έτσι όμως έκανε την περιποίηση στο. Ανακάλυψε ότι ήταν. Πώς να το πω. Πολύ πρικισμένος ο Αλεξόπουλος. Όσον Αλεξόπουλος. Εντυπωσιακά πρικισμένος ο Αλεξόπουλος. Αν και νεκρός. Ναι. Θυμήθηκες ανέκδοτο το σημείο. Όχι, όχι, όχι. Αν και νεκρός, ναι. Δηλαδή μιλάμε για εντυπωσιακό τώρα το θέμα. Όχι, δεν είναι. Αλεξοπουλάρας. Οπότε λέει, επειδή η επιθυμία του Αλεξόπουλου. Επειδή επιθυμία του Αλεξόπουλου. Αυτός ο Αλεξόπουλος. Δεν είχε μικρό κουπόνι, είχε μεγάλο κουπόνι. Δεν το πιάσαμε το υπόλοιπο. Να συνεχίσω. Δηλαδή να σας το δείξουμε και μας. Δηλαδή τι όλα. Επειδή λοιπόν αυτός ο Αλεξόπουλος είχε ως επιθυμία την αποτέθρωση, δεν του πήγαινε την καρδιά του υπαλλήλου. Λέει τέτοιο θαύμα της φύσης, λέει να το κάψω. Δεν πάει καρδιά μου, αν και άντρας. Οπότε ρίζει η ψυχή μου. Οπότε κρυφά το κόβει. Το αφαιρεί από το υπόλοιπο σώμα, βάζει το πατέρα κάτω, το τυλί και το βάζει στον χαρτοφύλακα του να το πάρει μαζί του, να το συντηρήσει με κάποιο τρόπο. Σε ένα σαν μαγιάζ το βάζει. Στο χαρτοφύλακα του. Είναι το μήνυμα στα τρία. Σε ένα στρατιωτικό λουκάνικο το έφυγε. Μπράβο, για να ταιριάζει. Το πήρε μαζί του τέλο πάντων, πήγε εκεί να το βάλει όπου ήταν να το βάλει και φεύγει. Μπαίνει σπίτι, ανοίγει την πόρτα. Φωνάζει γυναίκα, έλα, δεν θέλω να το πιστέψεις. Λέει, τι άντρα μου. Βάζει το χέρι του στο στρατιωτικό λουκάνικο, βγάζει το τέτοιο που το έχει τυλιγμένο, το ανοίγει. Δες! Και λέει γυναίκα, ο Θεέ μου, πέθανε ο Αλεξόπουλος. Πάει ο Αλεξόπουλος. Και ρε αθεόφοβο, όλα αυτά από το Περιστέρι που κυνηγούσαν στις Βρυξέλλες, ήρθαν. Ναι, από το πουλί. Πουλί, στο πουλί.